πολύ μακριά από τον στόχο και την κοινή επιδίωξη για μια πρωτοβάθμια εκπαίδευση που πραγματικά θα ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις της εκπαίδευσης, βρίσκεται η πραγματικότητα στη χώρα με ευθύνη πρωτίστως και διαχρονικά της πολιτείας. Το συμπέρασμα και η καταγραφή της πραγματικότητας δεν είναι καινούριο, παρουσιάστηκε όμως ως κεντρικό θέμα στην εκδήλωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα τη Δευτέρα με τίτλο «Το σχολείο που βιώνουμε και το σχολείο που οραματιζόμαστε». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της διοίκησης της Ομοσπονδίας αλλά και εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων και οργανώσεων στην Ήπειρο, αναφέρθηκαν στα κυρίαρχα προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Θανάσης Κίκινης, η πολιτεία είναι μακριά ακόμη και από τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών, που σε επίπεδο τουλάχιστον προσπάθειας και διάθεσης βρίσκονται πολύ κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις. Αλλά κυρίως και στο κομμάτι του ουσιαστικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης, έτσι όπως θα έπρεπε να την αντιλαμβάνεται ένα σωστό Υπουργείο Παιδείας και μια σωστή κυβέρνηση. Και δεν κάνω μικροπολιτική, δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλάω διαχρονικά. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια διαρκή σταδιακή απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Όλη αυτή η απαξίωση είναι αυτή η οποία γέννησε και την ανάγκη το να βγάλουμε προς τα έξω με εκδηλώσεις το πώς οι εκπαιδευτικοί οραματίζονται το σχολείο, πώς το οραματίζονται οι εκπαιδευτικοί μέσα από την καθημερινή τους πρακτική και μέσα από τη σμήλευση των προσπαθειών με την ελληνική κοινωνία. Αυτό που πρέπει να πάρει σαν μήνυμα η ελληνική πολιτεία και να καταλάβει ότι πρέπει να πραγματικά να σκύψει πάνω από τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και να τη στηρίξει. Πόσο σοβαρά μπορούμε να πούμε ότι γίνεται αυτή η συζήτηση μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας τη στιγμή που σε δύο μήνες και κάτι ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και μιλάμε ακόμη και σήμερα για χιλιάδες κενά στα σχολεία που προφανώς δεν πρόκειται να καλυφθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά. Το να ξεκινάει το σχολείο, η σχολική χρονιά και ο μαθητής τι, να ξέρει πού θα είναι, με ποιον εκπαιδευτικό θα είναι, ο εκπαιδευτικός θα το ξέρει από το καλοκαίρι ώστε να έχει κάνει την ανάλογη προετοιμασία και φυσικά να έχει στη διάθεσή του και τα κατάλληλα βιβλία και τους κατάλληλους χώρους και τα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα ώστε να μπορέσει να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν είναι σοβαρή, όσο και αν είναι αδόκιμος ίσως όρος, όλη αυτή η συζήτηση από τη στιγμή που αυτά δεν παρέχονται. Και δεν είναι ζήτημα τεράστιων μόνο ποσών, γιατί δεν ήταν ποτέ τεράστια τα ποσά τα οποία δαπανόνταν από την ελληνική πολιτεία για την εκπαίδευση. Είναι ζήτημα σωστού σχεδιασμού και σεβασμού σε αυτό το οποίο κάνει. Δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς υπουργούς παιδείας, ακόμη και τη ίδια κυβέρνηση, να ξεκινούν και να κάνουν μεταρρυθμίσεις κάθε φορά ο καθένας. Ο καθένας μόνο την μεταρρύθμιση του την αντιλαμβάνεται από το τελικό στάδιο, από την εισαγωγή στα τετοβάθμια. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πραγματική μεταρρύθμιση ξεκινάει από τη βάση, αν θες να πεις ότι χτίζεις παιδεία. Και εμείς αυτή την πρόταση κάνουμε. Χαιρετισμός στην αρχή της εκδήλωσης απίφθηναν διαδοχικά ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γεώργιος Καψάλης, ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Καραμπίνας, ο αντιδήμαρχος Παντελής Κολόκας, η περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Αγγελική Φωτεινού και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Στέφανος Σύντος. Πιστεύω προσωπικά πως κάπου έχουμε χάσει, και αναφέρουμε σε εμάς ως πανεπιστήμιο, την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και πως πρέπει εκεί να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, κάτι που δεν γίνεται σήμερα σε ικανοποιητικό βαθμό και αφορά ασφαλώς τη στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πρέπει εδώ να πω και να τονίσω ότι η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια Εθνική Επιτροπή για την Παιδεία. Δεν μπορεί κάθε φορά, κάθε 10 μήνες που μπορεί να έχει η χώρα εκλογές, να αλλάζει το σύστημα παιδείας. Πρέπει λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι η παιδεία δεν πρέπει να έχει πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να έχουμε έναν εθνικό σχεδιασμό για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα. Ποιος από εμάς θα έχει αναλογιστεί το 2005 εδώ και 10 χρόνια ότι θα υπάρχει αυτή η οικονομική χρήση του χώρου μας? Ότι παιδιά θα πεινάνε στο σχολείο? Ότι παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο? Προσωπικά έχω συμμετέχει σε πολλές συνεδρίες, ημερίδες αυτού του είδους και σε κλιμάκια που έχουμε επισκεφθεί τα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού και τολμώ να πω πως η προσπάθεια και η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Ομοσπονδία ώστε να δει πιο ριζοσπαστικά το εκπαιδευτικό σύστημα και κοιτώντας και τι γίνεται σε άλλες χώρες, νομίζω πως είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση και εκ μέρους του Δήμου Ανιτών σας συγχαίρω γι' αυτό. Και γνωρίζοντας και την δυσκολία που υπάρχει, ειδικά στη σημερινή εποχή, να δημιουργήσουμε το σχολείο όπως το θέλουμε, όπως το ονειρευόμαστε, όπως το έχουν ονειρευτεί πολύ πριν από εμάς, ακριβώς επειδή όλα τα προβλήματα εισβάλλουν πάρα πολύ βία μέσα στις σχολικές αίθουσες, μέσα στις σχολικές τάξεις και χτυπάνε όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την
οικονομική κρίση, προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βία που αναπτύσσεται στις κοινωνίες μας. Θα φωτίσουν όλες τις πτυχές του θέματος και ο δεύτερος, γιατί δεν θα ήθελα να καταχρηστώ τον χρόνο για να μπορέσει να αναπτυχθεί έτσι γόνιμος διάλογος με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και κυρίως τεκμηριωμένες προτάσεις του θέματος. Εύχομαι και εγώ καλές εργασίες της ημερίδας και ελπίζω τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των λειτουργών της για μια καλύτερη παιδεία για έναν καλύτερο κόσμο.